Λοιπόν, υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κυρία Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε συνάδελφε Υπουργέ, κύριε Χατζηνικολάου, καθώς να ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση, κυρία Πυριώτη, κύριε Πρόεδρε του Υπερταμείου, αν ξεχνάω κάποιον, ζητώ συγγνώμη για την Περιφερειάρχα, όποιον τυχόν ξέχασα. Λοιπόν, βλέπατε πριν το βίντεο με τον Κώστα του Σκρέκα, ο οποίος πριν από λίγο έδωσε μεγάλη μάχη στις Βρυξέλλες, για να μπορέσει η Ευρώπη να ξυπνήσει και να βρει μια λύση σε αυτό, ο κ. Μανουσάκη, θα σας συγγνώμη, σε αυτό που εξελίσσεται ασφαλώς στη μεγαλύτερη κρίση που έχει αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια. Διότι ο χειμώνας που πλησιάζει, όταν είχα πει πρώτη φορά σε μια μου συνέντευξη, νομίζω εσάς και Χατζηνικολάου, ότι θα είναι ο δυσκολότερος χειμώνας της Ευρώπης από το 1942, ως συνήθως την άλλη μέρα με βρίζανε, γιατί όταν πω κάτι πρέπει πάντα με βρίζουνε. Το έκανε εξώφυλλο το Time πριν από τρεις μέρες ακριβώς. Ο δυσκολότερος χειμώνας της Ευρώπης από το 1942. Ούτε να ήμουν ο editor του περιοδικού. Λοιπόν, όμως, μ' αρέσει πάντα στη ζωή να βλέπω τη θετική όψη των πραγμάτων, όσο γίνεται να έχει κάτι θετικό αυτό το συγκεκριμένο που ζούμε. Και ναι, θα μπορούσε, αναλόγως του πώς εμείς θα εργαστούμε, αυτή η τεράστια κρίση να αναδειχθεί για την Ελλάδα σε μια και οικονομική και πολιτική ευκαιρία. Και εξηγούμε. Η ενέργεια στην Ελλάδα όλες αυτές τις δεκαετίες, τουλάχιστον από όταν άρχισε το CO2 να έχει μεγάλη σημασία και προοδευτικά να κάνει τον λιγνίτη ακριβό καύσιμο, ήταν ανταγωνιστικό μειονέκτημα για την ελληνική οικονομία. Ήταν ανταγωνιστικό μειονέκτημα και γιατί ξοδεύαμε περισσότερα χρήματα για να παράγουμε ενέργεια από ό,τι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες είχαν πρόσβαση στο φτηνό ρωσικό φυσικό αέριο, και άρα μπορούσαν να έχουν μια παραγωγή με πολύ πιο ανταγωνιστικότερες τιμές, αλλά και διότι το μεγαλύτερο μέρος του ετησίου εμπορικού μας ελλείμματος είναι οι εισαγωγές των ορυκτών καυσίμων. Άρα η ενέργεια ήταν ένα εμπόδιο στην ταχύτερη ανάπτυξη της Ελλάδος. Αυτό, όσο η τεχνολογία των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας εξελισσόταν, άρχισε να γίνει το ένα και πιο οξύμορο σχήμα, διότι οι αντικειμενικές παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας στην παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι στην πραγματικότητα πολύ μεγάλες. Διότι έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα και στον ήλιο και στον άνεμο. Τονίζω και στον άνεμο. Διότι υπάρχουν χώρες, π.χ. η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, που έχουν τεράστιο πλεονέκτημα στον ήλιο. Όχι τόσο νομίζουμε, γιατί η ηλιακή ενέργεια δεν είναι τόσο μεγάλη ηλιοφάνεια. Έχουν κάποια δεσαβαντάζ υψηλές θερμοκρασίες σε ερήμου για την ηλιακή ενέργεια, αλλά πάση τόσο αυτά λύνει η τεχνολογία, αλλά δεν έχουν άνεμο. Εμείς έχουμε και άνεμο και ηλιακή ενέργεια. Και έχουμε άνεμο σχεδόν κάθε μέρα του χρόνου και ηλιακή ενέργεια το 95% του έτους. Άρα η Ελλάδα θα έπρεπε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να τρέχει με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι άλλοι. Αυτό δεν έχει συμβεί. Έχουμε τρέξει, δεν είμαστε μηδέν, μην μηδενίζουμε. Είμαστε σε καλό σημείο, έχουμε κάνει πράγματα, αλλά για τις αντικειμενικές μας δυνατότητες παραμένουμε πίσω. Θυμίζω, παραδείγματος χάρη, πόσες φορές την δύσκολη εποχή των μνημονιακών χρόνων η τότε καγκελάριος της Γερμανίας, η Άγγελα Μέρκελ, είχε εξαγγείλει 2, 3 ή 4 φορές, αν θυμάμαι, γιγαντιαία επενδυτικά προγράμματα παραγωγής ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα, τα οποία τελικά πάντα έμεναν στα χαρτιά. Τώρα το γιατί πήγαμε πιο αργά. Γιατί όλα πάνε πιο αργά στην Ελλάδα μέχρι να το πάρουμε απόφαση. Γιατί αν έμπαινε η ανεμογεννήτρια στο τάδε βουνό, αντιδρούσε η δίνα κοινότητα ή διάφοροι οικολόγοι. Γιατί αν έμπαινε το ηλιακό πάρκο, αντιδρούσαν οι διάφοροι γεωργοί ή οι διάφοροι κοινοτάρχες. Γιατί ο καθένας στην Ελλάδα έχει μία γνώμη και μία άποψη για όλα τα θέματα. Αυτό είναι ωραίο και πολύ δημοκρατικό και μας αρέσει. Αλλά καμιά φορά γίνεται υπερβολικό, ιδιαίτερα αν όλα καταλήγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το οποίο εξ αντικειμένου δεν πάει να βγάζει και αποφάσει σε ένα 24ωρο. Η τεράστια αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας τώρα, αντικειμενικά, δημιουργεί ένα περιβάλλον που μας πιέζει να πάμε πολύ ταχύτερα στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Γιατί οι ανανεώσιμες πηγές τώρα δεν είναι μόνο κλιματικά ωφέλιμες, δεν είναι ζήτημα μόνο καθήκον στην ανθρωπότητα
και στο μέλλον των παιδιών μας, των εγγονών μας, των δυσεγγόνων μας να παράγουμε πράσινη ενέργεια. Τώρα ξαφνικά γίνονται και εξαιρετικά προσοδοφόρες. Διότι η διαφορά της παραγόμενης ενέργειας από τον ήλιο και τον άνεμο σε σχέση με το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και το λιγνίτι είναι πια πάρα πολύ μεγάλη. Και ως γνωστό στην οικονομία, θα πω κάτι που γενικά δεν αρέσει στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα θέλω να τα κάνουμε λίγο κάπως πιο. Εμένα, ξέρετε, κύριε Χατζηνικόλα, το βασικό μου χαρακτηριστικό και ο λόγος με καλείτε και συνά στις εκπομπές σας παλαιόθεν είναι γιατί δεν τα στρογγυλεύω. Ο καπιταλισμός λειτουργεί με το συμφέρον. Και στο τέλος το συμφέρον οδηγεί την οικονομία εκεί που πρέπει. Το συμφέρον τώρα να παράγει ενέργεια επανανεώσιμη είναι τεράστιο. Άρα ξαφνικά η Ελλάδα δέχεται αιτήματα επενδύσεων, και εδώ έχει τη δική μου αρμοδιότητα, στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας που είναι απεριόριστες. Ο μόνος μου πραγματικός περιορισμός στέκεται στην αίθουσα και είναι ο κ. Μανουσάκης. όχι το πρόσωπο. Το πρόσωπο είναι συμπαθέστατο και εξαιρετικά ικανό. Και έχω μια πολύ καλή συνεργασία μαζί του, να είμαι ειλικρινής. Και δύσκολη δουλειά αυτή ήταν να μοιράσει την πίτα σε έναν χώρο που υπάρχουν και μεγάλα συμφέροντα και σπουδαίοι επιχειρηματίες και ξένοι και Έλληνες και κοινοτάρχες και πρόεδροι κοινότητων και τα πάντα. Γιατί εδώ υπάρχει τώρα το εξής πρόβλημα. Τα αιτήματα για επενδύσεις για παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα είναι υπερβολικά περισσότερα από το διαθέσιμο δίκτυο που έχουμε για να κουμπώσουμε πάνω τα έργα αυτά. Αν ερχόταν τώρα ΑΔΜΙΕ και ΔΕΔΙΕ και μου λέγανε ότι τετραπλασιάσαμε τη χωρητικότητά μας, θα την πουλούσα ολόκληρη. Τώρα έχω φτάσει ως μετά μπαίνω στο γραφείο με επενδυτές δυστυχώς σχεδόν κάθε μέρα. Και μου λένε από κάποιο διεθνές φαντ, μεγάλη εταιρεία, θέλουμε να κάνουμε μεγάλο έργο φωτοβολταϊκό ή αιωλικό στην Ελλάδα. Σφίγγετε λίγο, καρδούλα μου, γιατί λέτε πώς θα το φέρω γλυκά, να μην τους αποθαρρύνω, αλλά τους κρατήσω, αλλά ξέρετε ότι δεν μπορούν και άλλο να εξυπηρετηθούν. Διότι η αλήθεια είναι πως έχουμε τεράστιο ενδιαφέρον. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι από τα ευχάριστα προβλήματα της ζωής. Να έχεις περισσότερους πελάτες από όσους μπορείς να ικανοποιήσεις. Και η αλήθεια είναι ότι κάνουμε προσπάθειες. Και το Ταμείο Ανάκαμψη μου βάλει χρήματα για την αναβάθμιση του δικτύου και ο ΔΕΔΙΕ έκανε τις δικές προσπάθειες να αναβάθμιση του δικτύου και θα γίνουν. Τα επόμενα 4, 5, 6 χρόνια θα είναι χρόνια κοσμογονίας στο δίκτυο και στις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα, χωρίς αμφιβολία. Άλλωστε, η εφαρμογή του νόμου που ψήφισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου στα 2 χρόνια χάνουν το δικαίωμα σύνδεσης επενδύσεις που δεν έχουν ξεκινήσει, το λέω για τους επενδυτές που μας ακούνε εδώ, θα δημιουργήσει επιπλέον χώρο τους επόμενους μήνες στο δίκτυο που σήμερα δεν φαίνεται να υπάρχει. Και άρα άνθρωποι που σήμερα ενδεχομένως θεωρούν ότι έχουν μείνει έξω από τη σύνδεση, τους επόμενους μήνες θα είναι σοβαροί και έχουν πράγματα κεφάλι, θα μπορούν να μπουν μέσα. Το λέω για να στείλω και ένα μήνυμα ότι μην αποθαρρύνεστε από την πρόσφατη υπουργική απόφαση. Η υπουργική απόφαση του 10 Αυγούστου που προκάλεσε μια, ας πούμε, μια, το λέω γιατί εδώ πέρασε σίγουρα άνθρωπο ασχολούμαι με την ενέργεια, μια ανησυχία στην αγορά. Ήταν αναγκαστικά, έπρεπε να μπει μια προτεραιοποίηση, εφόσον τι σας λένε πολύ περισσότερο στο διαθέσιμο δίκτυο. Προσπαθήσαμε να την κάνουμε όσο γίνεται πιο δίκαιη, αλλά λόγω της εφαρμογής του νόμου που είπα, θα υπάρξει και νέος γύρο προτεραιοποίησης. Διότι θα υπάρξει διαθέσιμος χώρος όσο περνούν οι μήνες και άνθρωποι που δεν έχουν προχωρήσει τα έργα θα χάνουν την άδειά τους, την άδεια σύνδεσης και άρα θα μπορεί ο κ. Μανουσάκης ο ΑΔΜΙΕ να ξαναμοιράζει διαθέσιμο χώρο που ετοιμαστικά δημιουργείται. Θα μου θέλετε να σας πω ότι για την Ελλάδα μπορεί να γίνει η ενέργεια η πράσινη το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα τα επόμενα χρόνια, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή, από εκεί που έχουμε την ακριβότερη ή μια από τις ακριβότερες ενέργειες στην Ευρώπη, θα έχουμε τη φτηνότερη ή μια από τις φτηνότερες, και από εκεί που έχουμε μεγάλο εμπορικό έλλειμμα από την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων, θα έχουμε εμπορικό πλεόνασμα από την εξαγωγή ενέργειας. Γιατί στην Ελλάδα θα παράγουμε ενέργεια μόνο για να καταναλώνουμε οι ίδιοι. Θα παράγουμε ενέργεια για να εξάγουμε στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, η οποία για να πιάσει τους στόχους θα χρειαστεί τεράστιες ποσότητες πράσινης ενέργειας που οι ίδιοι δεν μπορούν να παράξουν. Άρα λοιπόν θα μπορούμε να γίνουμε και εξαιρετικά εξαγωγική δύναμη στην ενέργεια εξ αυτού. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε την παρούσα κρίση ως μια μεγάλη ευκαιρία για να πάμε ταχύτερα προς αυτή την κατεύθυνση και σας διαβεβαιώ ότι η κυβέρνησή μας εργάζεται. Και λέω ένα τελευταίο για να κλείσω και να μην καταχαστώ τον χρόνο. Και ευχαριστώ, επαναλαμβάνω πάρα πολύ την πρόσκληση και συγχαίρω για την διοργάνωση αυτή τη ημερίδα. Πολύ επίκαιρη όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Η έκκληση που κάνει η κυβέρνηση για να μειώσουμε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας φέτος δεν πρέπει να εκλειφθεί ως μια γκρίνια. Ναι, η ελληνική κυβέρνηση έχει θεσπίσει τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις
στο ρεύμα για τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Πρόσφατα δημοσίευσαν και ένα σχετικό πίνακα Financial Times. Η μεγάλη επιδότηση όμως έχει μια παγίδα, ένα κίνδυνο. Να μην καταλαβαίνει ο καταναλωτής πόσο ακριβό είναι το ρεύμα και να συνεχίσει να ξοδεύει ρεύμα κατά τον τρόπο που το έκανε όταν το ρεύμα ήταν φθηνό. Αυτό θα είναι εγκληματικό, διότι μπορεί να μην χρεοκοπήσει ο φούρνος. Είδα χθες ότι στην Ολλανδία έκλεισαν 1.000 φούρνοι, γιατί εκεί δεν έχουν αυτή την επιδότηση. Και με το ρεύμα 11 φορές πάνω από πέρσι, ένας φούρνος που δεν επιδοτείται το ρεύμα του προφανώς πρέπει να πουλάει το κουλούρι 7 φορές πάνω. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χρεοκοπήσει το κράτος. Άρα πρέπει όλοι να συμμετάσχουμε σε μια εκστρατεία μείωσης κατανάλωσης ενέργειας, γιατί τουλάχιστον αυτή τη χρονιά, φαντάμε και την επόμενη, το ρεύμα είναι σαν χρυσάφι και πρέπει να το ξοδεύουμε με σύνεση. Και όταν θα κάνουμε τη δουλειά μας και θα φτιάξουμε όλα τα άλλα που είπα προηγουμένως και θα έχουμε φτηνό ρεύμα να ξοδεύουμε, κάψτε όσο θέλετε. Αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί. Ευχαριστώ πολύ.